Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή, παρακαλώ. Κύριε Μουζουράκη. Μιλώ εγώ. Ναι, κύριε Μουζουράκη, καλημέρα. Ναι, καλησπέρα κύριε Σπινό. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Και σας παρακολουθώ ανελιπώς. Μεγάλη μου τιμή. Δεν φοβούμε τους ξένους, όμως εκείνο το οποίο δεν ανέχομαι σαν Έλληνας είναι οι λαθρομετανάστες. Αυτοί οι κύριοι οι οποίοι απλώνουν τις πραμάτιες τους στους δρόμους της πρωτεύουσας που έχει γίνει μπάχαλο. Και εκείνο που φοβάμαι, διότι και εγώ έχω παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή άνεργα, είναι μήπως οι κύριοι πολιτικοί μας, εκτός του κυρίου Καρατζαφέρη και του κυρίου Μιχαλαλιάκου, τους οποίους συγχαίρω, μήπως έχουν σκοπό να μας οδηγήσουν σε κανένα εμφύλιο πόλεμο, διότι αυτά τα οποία κάνουν είναι τελείως απαράδεκτα. Δηλαδή έχουν βάλει σκοπό να διαλύσουν το κράτος μας. Κατανοητό το όχι σας. Κατανοητό το όχι σας. Μας. Δεν το απλώνουμε πιο πολύ. Βοηθήστε με λίγο να δώσουμε χρόνο και γέφυρα να καθίσουν και άλλες φωνές επάνω για να φτάσουν μέχρι την εκπομπή μας. Κάντε μου χάρη. Πάμε να σας παρακαλώ πολύ, ψηφίζω όχι. Αντιληπτό από το σκότο. Με καμία δύναμη, όχι. Σας. Να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λιλάκη. Ξέρετε, αυτό το όχι πρέπει να μεταφραστεί και με έγερση κινητοποίησης. Αυτό το όχι δεν πρέπει να ακούγεται από τον καναπέ, δεν πρέπει να ακούγεται μέσα από το τζάμι της ασφάλειας του σπιτιού μας, δεν πρέπει να ακούγεται από το κουκούλωμα της κουβέρτας και του διπλού παπλώματος. Αυτό το όχι πρέπει να ακουστεί στην Ομόνοια, στο Σύνταγμα, στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου, σε αίθουσες. Πρέπει να ακουστεί αυτό το όχι. Πάμε παρακαλώ πολύ να ακούσουμε. Κύριο, κύριε Λιλάκη, καλημέρα. Καλησπέρα σας κύριε Σπίνο. Καλησπέρα. Με ακούτε κύριε Σπίνο. Με πολύ προσοχή. Θέλω, έχω μια απορία. Είμαι ένας Έλλην πολίτης. Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έχει φροντίσει το κράτος μας και το Α και το Β. Εγώ έχω παντρευθεί αλλοδαπό. Αλλοδαπή. Αλλοδαπή. Όχι αλλοδαπό. Αλλοδαπό, όταν λέμε αλλοδαπό, αλλοδαπό πρόσωπο. Αλλοδαπό πρόσωπο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μου έχει δώσει κάρτα για τη γυναίκα μου πενταετίας. Μάλιστα. Και μου λέει ότι ταυτότητα δηλαδή. Ναι, ναι. Μετά τα 5 χρόνια θα σου δώσουμε, λέει, και άλλη κάρτα, άλλα 5 για να γίνει αορίστου. Και ρωτάτε, αυτή δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει? Αυτό είναι το ερώτημά μας. Εσείς τι λέτε, ναι ή όχι? Εγώ λέω το εξής, γιατί να μην έχει το δικαίωμα να ψηφίσει? Είναι αποτελεί πλέον η οικογένειά μου. Μπορεί να κάνω παιδιά εγώ με αυτή τη γυναίκα? Δηλαδή το επιχείρημά σας είναι ότι επειδή μπορεί να τεκνοποιήσει μαζί σας, πρέπει να ψηφίσει? Όχι κύριε Σπίνο, είναι οικογένεια. Παντρεύτηκε άλλο να πει. Α, επειδή παντρεύτηκε μαζί σας, μπορεί να κάνει παιδιά μαζί σας, λέτε ότι έχει δικαίωμα να ψηφίσει. Αυτό είναι το επιχείρημα που έχετε. Το καλύπτει ο νόμος. Συγγνώμη, είμαι οικογένεια. Συγγνώμη, καλύπτεται η περίπτωσή σας. Πάντως έτσι είναι όπως θα λέει. Μα δεν έχει όμως καμία σχέση αυτό που λέτε τώρα εσείς με τον Δεντρίτη που δείξαμε εμείς. Ορίστε. Λέω, αυτό που λέτε εσείς με το ρεπορτάζ του Δεντρίτη που δείξαμε εμείς δεν έχει καμία σχέση. Όχι καμία. Ο Δεντρίτης αυτός πήρε επίδομα αλληλεγγύης. Αν μιλάτε για αθλομεμπανάστες, πρέπει όπως μπαίνουν κρυφά αντίστοιχα να ξέρω, μιλάω για Δεντρίτες και για Σπινίτες. Τι είναι αυτοί, δεν μπορώ να τους κατονομάσω, δεν έχω άλλη ιδιότητα. Αυτές οι δύο έννοιες είναι πρωτάκουστες για μένα. Είμαι 42 ετών, δεν τις έχω ξανακούσει. Δεντρίτης και Σκινίτης. Το είδα το ρεπορτάζ? Το είδα. Τι συμπέρασμα βγάλατε? Τι έβγαλα? Μάλιστα. Τα κυκλώματα. Τα κυκλώματα. Πάντως στην περίπτωση του κυρίου. Πάντοτε διαφεντεύανε. Στην περίπτωση κύριε Σπίνο, πιστεύω του κυρίου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ εφόσον, για την παρέμβαση. Εφόσον έχουν παρέλθει και πρώτη και δεύτερη πενταετία, έχει ενσωματωθεί η κυρία με την ελληνική οικογένεια. Και οφείλει το κράτος να της δώσει και η ηθαγένεια και η υπηκότητα. Διότι δεν είναι δυνατόν να μένει με Έλληνα
πάνω από μια δεκαετία, να έχει κάνει οικογένεια, τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο, να πάνε αύριο να υπηρετήσουν και αυτή η κυρία να μην έχει την ηθαγένεια. Συμφωνώ, αυτές είναι λίγες περιπτώσεις και είμαστε υπέρ αυτών των περιπτώσεων. Συμφωνούμε πολύ. Την κυρία, που λέμε, Αθανασίου. Εδώ η Ελλάδα, όπως ζούμε τώρα, έχει γίνει Far West, όπως ξέρετε. Και ξέρουμε πολύ καλά τι πάθανε οι ηθαγενείς από τους καουμπόιδες. Παραλληλίστε καταστάσεις. Κυρία Αθανασίου, έχετε το λόγο. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας κύριε Σπίνο. Καλημέρα. Καλή χρονιά. Αλλά δεν το βλέπω για μένα. Είμαι 1,5 χρόνο γραμμένη στον ΑΕΔ. Με κάρτα, επειδή είμαι 53 χρονών, έχω τη χρόνια άνεργης. Και πήγα να πάρω το επίδομα αλληλεγγύης και μου είπαν, επειδή έχω γραφτεί 6 κάθε μήνα και όχι στις 3 του μηνός, δεν το δικαιούμαι. Είναι πράγματα αυτά. Σε σπίτι μένετε. Σε σπίτι μένετε. Λέω να πάω να κατοικήσω σε κανένα κοτετσάκι. Τι όνομα θα πάρετε? Δετρίτης, κινήτης. Στο κοτέτσι που θα πάρω, τι θα πάρω? Υπαγκίτης. Κοκίτης. Αμπτικότητα. Κοκίτης. Είμαστε για γέλια. Ως κράτος είμαστε για γέλια. Είμαστε το Περέτα, είμαστε Τσίρκο Μεντράνο. Δυστυχώς. Είμαστε για ακροβασίες πάνω στην εθνική μας αξιοπρέπεια. Μπράβο. Δυστυχώς. Εμένα τα αδέρφια μου είναι στην Αυστραλία 30 χρόνια και δεν ψηφίζουν. Και θα έρθει ο κάθε ένας από γύρω-γύρω να ψηφίζουν. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Δηλαδή πρέπει να φύγω και εγώ να γίνω μετανάστης και να ξανάρθω στη χώρα μου μετανάστη. Κατανοητό. Πάντως επειδή όλοι μιλάτε για ηθαγένεια στους λαθρομετανάστες, δεν δίνουν μόνο ηθαγένεια στους λαθρομετανάστες, δίνουν και σε εγκληματίες. Και όταν λέω εγκληματίες, είναι αυτοί οι οποίοι μπήκαν στη χώρα παράνομα, φέρανε πλαστά πιστοποιητικά και τους νομιμοποιήσανε και τους κάναν μετανάστες. Και ήταν εγκληματίες στη χώρα. Τον κύριο Παπαδόπουλο, παρακαλώ. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω τέσσερα πράγματα που με ενδιαφέρουν φυσικά. Εγώ έχω μια περιουσία, είμαι εργολάβος οικοδομών, το οποίο αυτοκίνητα, γερανούς κλπ. Κάνω οικοδομές. Τα έχω μαζέψει όλα, τα έχω δανειά στα οικοδομικά. Θέλω να πάνε με απορριφτικά αυτά, να σας τα δείξω. Γιατί πάνε να βαπεί καταχάνει το κράτος από αυτό το πράγμα. Όταν εσύ ήθελε κάτι μια οικοδομή και σου βγάζει το ΙΚΑ το κατώτερο, παράδειγμα 100 ένσημα, εγώ δεν μπορώ να παρήγα τη δουλειά αυτή με 100 ένσημα, και πάει ο αλλαγαπός με τα 100. Και πάει και πυρσιάρινη. Ένα. Δεύτερον, από εκεί και πέρα, τι γίνεται? Αν δεν πάρω εγώ μεροκάμα, το σενάριο θα μου ζητάει 70 και 80 ευρώ. Μόνο σου πηγαίνει με 50 ευρώ. Το δεύτερον, εάν πάω στο Ταμείο Ανεργίας, όλα τα υπεδόματα, και αν δείτε ποιοι είναι γραμμένοι στο Ταμείο Ανεργίας, είναι όλοι αλλοδαποί. Δηλαδή θα δείτε 100 αλλοδαπούς, 5 Έλληνες, οι οποίοι πεινάμε εμείς στην ουσία. Ενώ κανονικά δεν έπρεπε να είναι στο επιδόμα της ανεργίας, έπρεπε να έχουν φύγει. Δεν έχεις εργασία έξω. Θα πάω στο λαό, γιατί ο μόνος που είναι σωστός είναι ο Καρανταφέρης για μένα, ναι. Ας προσέξω το δούλευτο με τις αλλοδαπούς. Αλλιώς ας μαζέψω αλλοδαπούς όλους εδώ μέσα και να μας κυβερνήσουμε μετά αύριο. Να είστε καλά κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή υπάρχουν και θέλω και την άδειά σας, γιατί όταν ανατρέπουμε ρεπορτάζ, συμμετέχετε κι εσείς σε αυτή τη λογική. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Καλά για το θέμα αυτό δεν έχει. Προεκλογικά γιατί δεν το πήγε στον Παπαδρέου. Το τηλεφωνικό κέντρο. Γιατί μόνο αυτό δεν είπε. Μόνο αυτό το ψέμα. Σε 100 μέρες είπε να φτιάξει την Ελλάδα. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση από εσάς κυρίες και κύριοι να ξανακούσετε τις κάρτες με τη συγχώνευση των Δήμων για όσους δεν τις προλάβατε. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο. Τώρα τον ακούσαμε. Δεν έχουμε άλλο κύριο. Όχι. Μη βγάλουμε άλλο, δεν θα προλάβουμε. Πάμε να δείξουμε λοιπόν το ρεπορτάζ αυτό που έχετε ζητήσει με τη συγχώνευση των Δήμων. Γρήγορα να δείξουμε τις κάρτες. Αυτά που λέτε ως σχόλια που κάνουμε εμείς για δημάρχους είναι η δική μας πληροφόρηση. Αν εμείς λέμε ότι ο Δημήτρης Τζίτζιφας μεταμόρφωση είναι ικανός και εσείς έχετε άλλο στοιχείο, παρακαλώ εδώ είμαστε. Ελάτε, φέρτε μας φάκελο, στοιχεία, σκάνδαλα, επιταγές. Ό,τι έχετε, εδώ είμαστε. Αν εγώ λέω ότι ο Νικολάου είναι ανίκανος, το πιστεύω. Πολιτικά. Ή ο Γεωργόπουλος, το πιστεύω. Έχετε άλλα στοιχεία, ελάτε εδώ. Οι ίδιοι να έρθουν και να μας πούνε, κύριε, αυτά που λέτε, εγώ να πει ο Γεωργόπουλος είμαι ικανός. Δεν προσέλαβα την κόρη μου ειδική σύμβουλο την πρώτη μέρα που πήγα στο Δήμο. Ούτε αγόρασα Mercedes όταν ο Δήμος έχει απλήρωτους εργαζομένους. Αυτά έκανε ο Γεωργόπουλος. Εξαιτίας αυτής της στρατηγικής των κατατάσσεων στους ανίκανους πολιτικά δημάρχους. Κατανοητά, όποιος έχει αντίθετη πληροφορία εδώ, να τα κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, να ζητήσουμε συγγνώμη όμως από τους ηλεκτρατές που δεν προλαβαίνουν να βγουν. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ένα σχόλιο για να πούμε και την καληνύχτα μας.